Στην αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για το αν η Χαμά έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στον πόλεμο, εστιάζει ο Ισραηλινό στρατό. Όπω μεταδίδει δικότερα το Sky News, ο Ισραηλινό στρατό εξακολουθεί να αναζητά στοιχεία που να μπορούν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση για τα περιχρήσεις ή μη χημικών όπλων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Την νέα αυτή έρευνα έχει αρχίσει ο στρατό μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο Βρετανικό δίκτυο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χερτζογκ αποκαλύπτοντας ότι η Χαμάς είχε στην κατοχή της οδηγίας για την παρασκευή Κιανίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον Ισραηλινών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν ένα εγχειρίδιο με αναλυτικά διαγράμματα στο σώμα νεκρού τρομοκράτη στο Κιμπούτσ Μπέρι. Σε ερώτηση του Sky News, τον υποστράτηγο του Ισραηλινού στρατού, Μάικλ Εντελστάιν, σχετικά με τη χρήση χημικών όπλων μετά τι αποκαλύψει του Ισραηλινού Προέδρου, ο πρώτο απάντησε τα εξή. Όσον αφορά στο κατά πόσον η Χαμά είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει σε χημικά, εμεί απαντάμε ότι εξακολουθούμε να αναζητούμε στοιχεία. Οι οδηγίε όμω υπήρχαν, όπω είπε και ο Πρόεδρο μα. Υπήρχαν και οι εντολέ για το πόσου να σκοτώσουν και πόσου να πάρουν ομήρου συμπληρώσα.